Ali Baye Dey, but there is my desert. Η Κύπρος ανέκαθεν υπήρξε το σταυροδρόμι των πολιτισμών της Δύσης και της Ανατολής. Όμως ποτέ άλλοτε στην ιστορία της δεν φιλοξενούσε ανθρώπους από τόσο διαφορετικές κουλτούρες, από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όσο σήμερα. Ναι, οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι όλες γυρισμένες στην Κύπρο του σήμερα. Μέσα στη μικρή γεωγραφική έκταση αυτού του νησιού της Ανατολικής Μεσογείου ζουν και ακμάζουν μικρές ή μεγαλύτερες κοινότητες κάθε θρησκείας και εθνικής προέλευσης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και του εκμηδενισμού των αποστάσεων είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών από και προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τη μια είναι οι άνθρωποι που μεταναστεύουν μόνιμα ή προσωρινά, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Και από την άλλη είναι ο διεθνής χαρακτήρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπόφευκτα οδηγεί και στη δημιουργία νέων κοινοτήτων. Αυτές με τη σειρά τους μεταφέρουν τις δικές τους παραδόσεις και ήθη, δημιουργούν τους δικούς τους ιστούς κοινωνικής συνοχής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να προσαρμοστούν και να ενταχθούν στα δεδομένα της σύγχρονης ζωής στην Κύπρο. Μέχρι πριν μερικές δεκαετίες η Κύπρος ήταν μια κατά βάση αγροτική κοινωνία που επιβίωνε στις παρυφές της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Παρά το γεγονός ότι οι Κύπροι είχαν ένα από τα ψηλότερα επίπεδα μόρφωσης σε σχέση με άλλες αποικίες, εντούτοις η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της ζούσε μέσα στη φτώχεια. Κατάφεραν όμως μέσα από τους αιώνες να κρατηθούν στη γη τους και μόλις τους δόθηκε η ευκαιρία μπόρεσαν να ευημερήσουν. Έτσι, με την ανεξαρτησία και την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι Κύπροι καλούνται να κυβερνήσουν μόνοι τους τη χώρα τους ως ένα σύγχρονο κράτος. Μέσα στα 50 χρόνια της ύπαρξής της ως ανεξάρτητο κράτος, η Κύπρος μεταμορφώθηκε από μια υποβαθμισμένη αποικία σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με μια πολύπλευρα ανεπτυγμένη οικονομία. Παρά τα τεράστια πολιτικά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει, η Κύπρος κατάφερε να αναπτυχθεί σε αξιοζήλευτο βαθμό με τους οικονομικούς της δείκτες να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε τομείς όπως της ναυτιλίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών και της μεταποίησης. Βέβαια, ως μια μικρή χώρα, χωρίς σημαντικές πρώτες ύλες και χωρίς την παράδοση και εμπειρία άλλων χωρών, δεν ανέπτυξε βαριά βιομηχανία. Οι τομείς όμως της οικοδομικής βιομηχανίας και βέβαια του τουρισμού αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στήθηκε η οικονομία της σύγχρονης Κύπρου. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας είναι το υψηλό μορφωτικό της επίπεδο, με το 30% του ενεργού πληθυσμού της να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης έδωσε νέα όθηση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας. Επιστέγασμα αυτής της πορείας ήταν η Κύπρος να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Πρόκειται για ένα γεγονός ιστορικής σημασίας. Μια μικρή χώρα που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες δεν ήταν παρά μια ασήμαντη αποικία θα εντασσόταν πια στην οικογένεια των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου ολοκληρώνεται το 2008, όταν πια υιοθετεί το ευρώ ως νόμισμά της.
Η Κύπρος αποτελεί σήμερα το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως το παράθυρό της προς την Ανατολή. Επιπλέον ο μέσος Κύπριος ως χαρακτήρας και ως ιδιοσυγκρασία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο Ευρωπαίος της Ανατολής και ο Ανατολίτης της Ευρώπης. Αυτή η διπλή του ιδιότητα τον ορίζει ως άνθρωπο με ευαισθησίες που συχνά άλλοι, που δεν έχουν αυτή την ιδιόμορφη σχέση και με τις δύο όψεις του σύγχρονου κόσμου, δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Σήμερα στην Κύπρο, πέρα από τις δύο επίσημα αναγνωρισμένες κοινότητες, την ελληνική που αποτελεί και τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού και την τουρκική, όπως επίσης τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρονιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, ζουν άνθρωποι που προέρχονται από κάθε γωνιά της γης, προσδίδοντας στην κοινωνική ζωή του τόπου ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ο πολυπολιτισμικός αυτός χαρακτήρας της Κύπρου δεν είναι όμως κάτι καινούριο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εδώ και αιώνες συνύπαρξη του χριστιανικού κόσμου με το μουσουλμανικό στοιχείο. Αυτή η συνύπαρξη και ο αλληλοσεβασμός εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό παρά το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Τα πρώτα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στο νησί ανάγονται τουλάχιστον στην πρωτονεολιθική εποχή, δηλαδή κάπου στη 10η χιλιετία. Ενώ κατά τη νεολιθική εποχή, γύρω στα 8.000 ως 7.000 π.Χ., αναπτύχθηκαν οι πρώτοι οικισμοί, τους οποίους βρίσκει κανείς διάσπαρτους σε ολόκληρο το νησί. Οι κοινότητες αυτές είχαν αναπτύξει τη γεωργία και τη χτινοτροφία, ενώ κατασκεύασαν και τις πρώτες κατοικίες από πέτρα και πληθάρι. Ο νεολιθικός οικισμός της χειροκοιτίας αποτελεί την πρώτη γνωστή μορφή πολιτισμού που υπάρχει στην Κύπρο, όπου έχουμε μια καλά οργανωμένη και ανεπτυγμένη κοινωνία. Ο οικισμός αυτός είναι ο σημαντικότερος προϊστορικός χώρος της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων χαλκού σημαδεύει το πέρασμα από την νεολιθική στη χαλκολιθική εποχή. Η εμπορία χαλκού και άλλων προϊόντων έφεραν τους Κύπριους σε επαφή με τους γειτονικούς λαούς. Μέσα στους επόμενους αιώνες η Κύπρος θα δεχόταν τις επιδράσεις πολλών πολιτισμών από την Ανατολή και τη Δύση, καθιστώντας την ένα πραγματικό πολιτισμικό σταυροδρόμο. Η σημαντικότερη επίδραση αυτής της εποχής ήταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Τις επιδράσεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού μπορεί να τις εντοπίσει κανείς στην κεραμική της τελευταίας περίοδου της εποχής του Χαλκού, στην κοσμηματοποιία και στην αρχιτεκτονική. Είναι σε αυτή την περίοδο, από το 2700 μέχρι το 1500 π.Χ., που ιδρύονται οι πρώτες πόλεις και οι οποίες καθίστανται σημαντικά οικονομικά και εμπορικά κέντρα της περιοχής, όπως η Έγκομη και το Κίτιον. Είναι όμως και κέντρα συνύπαρξης των διαφόρων πολιτισμών, που μεταλαπαδεύονται και αναπτύσσονται στο νησί και οι οποίοι ακμάζουν δίπλα στο γηγενή πληθυσμό. Συχνά οι πολιτισμοί αυτοί συνυπάρχουν για μεγάλες χρονικές περιόδους σε διάφορα μέρη της Κύπρου ή ακόμα και μέσα στις ίδιες πόλεις. Ήταν μια εποχή ακμής και ευημερίας. Η περίοδος που ακολουθεί, η εποχή του Σιδήρου, συνδέεται με μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Πολέμους, κατακτητές και απικισμούς. Ο πολιτισμός της Κύπρου δέχεται τις επιδράσεις του Φινικικού, του Ασσυριακού, του Αιγυπτιακού και του Περσικού πολιτισμού. Το κυριότερο ωστόσο χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι ο σταδιακός εξελινισμός του νησιού. Η θεά Ιστάρ της αρχαίας Μεσοποταμίας γίνεται Αστάρτης στη Συρία και την Παλαιστίνη για να εξελινιστεί αυτή την εποχή και σύμφωνα με τον Όμηρο να αναδυθεί μέσα από τη θάλασσα της Κύπρου ως Αφροδίτη.
Από τότε η λατρεία της Αφροδίτης στην Κύπρο θα πάρει διάφορες μορφές. Υπάρχουν γραπτές αναφορές πως ακόμα και μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 19ου αιώνα, η γιορτή του κατακλυσμού που γιορτάζεται ακόμα και σήμερα στις παράλιες πόλεις ονομαζόταν η γιορτή της Παναγίας Αφροδίτης. Σε αυτή συμμετείχαν τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι. Καθώς σταδιακά το ελληνικό στοιχείο επικρατεί, η ιστορία της Κύπρου κατά την ελληνιστική περίοδο ακολουθεί ανάλογα μονοπάτια με αυτή του υπόλοιπου ελληνισμού, ενώ η ρωμαϊκή περίοδος στη συνέχεια αφήνει και αυτή έντονα τα σημάδια της ολόκληρο το νησί. Είναι στη διάρκεια αυτής της περίοδου που μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού εχριστιανίζεται από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Πρόκειται για μια από τις αρχαιότερες χριστιανικές εκκλησίες και η ίδρυσή της ανάγεται στο 57 μετά Χριστόν. Όμως την ίδια εποχή στην Κύπρο υπήρχε μεταξύ άλλων και μια μεγάλη και ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα, η οποία εκδιώχθηκε το 117 μετά Χριστόν μετά τη συμμετοχή της στην εξέγερση κατά της Ρώμης. Παρ' όλα αυτά το εβραϊκό στοιχείο παρέμεινε στην Κύπρο τουλάχιστον μέχρι τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Σήμερα, η εβραϊκή κοινότητα της Κύπρου δεν αριθμεί παρά μερικές εκατοντάδες, οι περισσότεροι προερχόμενοι από το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία. Το μουσουλμανικό στοιχείο εισάγεται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της ταραγμένης Βυζαντινής περίοδου. Το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκέ, στη Λάρνακα, χτίστηκε στο σημείο που έπεσε από το μουλάρι της και σκοτώθηκε η Ουμ Χαράμ, η θεία του προφήτη Μουάμεθ. Μετά τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα μετά Χριστόν και για 300 χρόνια, η Κύπρος διοικείται από κοινού από τους Βυζαντινούς και τους Άραβες. Αργότερα με το σχίσμα των εκκλησιών το 1054 μετά Χριστόν, η Χριστιανική Εκκλησία της Κύπρου οδηγείται στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Όμως ακόμα και μετά το σχίσμα υπήρχαν στο νησί και καθολικοί χριστιανοί. Το 1191 μετά Χριστόν, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, μέσα στα πλαίσια της Τρίτης Σταυροφορίας, καταλαμβάνει το νησί, δίνοντας τέλος στη Βυζαντινή κυριαρχία και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Κύπρου. Στους επόμενους 4 σχεδόν αιώνες, η Κύπρος θα περνούσε διαδοχικά στην κυριαρχία των Λουζινιανών, των Φράγκο δηλαδή βασιλιάδων της Ανατολής, αλλά και των Βενετών και των Γενουατών. Οι Φράγκοι ίδρυσαν το βασίλειο της Κύπρου και η επίσημη γλώσσα του βασιλείου γίνονται τα λατινικά και λίγο αργότερα τα γαλλικά. Το 1196 ιδρύεται η Λατινική Καθολική Εκκλησία της Κύπρου, η οποία συνυπάρχει για πολλά χρόνια με την Ορθόδοξη. Τους Φράγκους βασιλιάδες διαδέχεται η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας. Είναι σε αυτή την περίοδο που ακμάζει η πόλη της Αμοχώς του ως διοικητικό και εμπορικό κέντρο του νησιού. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι το 14ο αιώνα την πόλη κατοικούσαν Φράγκοι, Ιταλοί, Έλληνες, Εβραίοι, Σύριοι και Αρμένοι. Ζούσαν σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον όπου οι διάφορες εθνότητες ανταγωνίζονταν στο χτίσιμο εκκλησιών. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν βρίσκονται τόσοι πολλοί ναοί σε μια τόσο μικρή έκταση. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών εγκαθίστανται στην Κύπρο οι Μαρονίτες από τη Συρία και το Λίβανο. Πρόκειται για μια θρησκευτική ομάδα με διαχρονική παρουσία στο νησί, με τις δικές της ιδιαίτερες παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Αν και πρόκειται για μια μικρή σχετικά θρησκευτική ομάδα, παραμένει ακμαία ακόμα και στις μέρες μας. Πρόκειται για μια θρησκευτική ομάδα με μεγάλη συνοχή και έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Τα μέλη της, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, εξακολουθούν να μιλούν την αραμαϊκή και είναι καθολικοί χριστιανοί στο θρήσκευμα. Η Μαρονίτικη θρησκευτική ομάδα, μαζί με τη θρησκευτική ομάδα των Αρμενίων και τη θρησκευτική ομάδα των Λατίνων, τους απογόνους δηλαδή των καθολικών κατοίκων του νησιού, αποτελούν με δική τους επιλογή θρησκευτικές ομάδες εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αν και πολύ μικρές σε μέγεθος σε σχέση με την ελληνική κοινότητα που αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού
και την τουρκική που επίσημα αντιστοιχεί στο 18%, οι τρεις αυτές θρησκευτικές ομάδες είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ μια ειδική συνταγματική ρύθμιση επιτρέπει στην κάθε μία από αυτές να εκλέγει το δικό της εκπρόσωπο στη Βουλή. Το Κυπριακό κράτος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης στα παιδιά, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, καταγωγή ή θρησκευτικές πεπιθήσεις. Η δημιουργία σχολείων εκπαιδευτικής προτεραιότητας σε περιοχές με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα έχει σαν βασικό στοιχείο να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική ζωή του τόπου. Αν αγοράσω ένα κουτί πατάτες, πατάτες τηγανιτές από το εστιατόριο, πόσα περίπου θα πληρώσω? Στα σχολεία αυτά μαζί με τους ελληνοκυπρίους μαθητές και μαθήτριες φοιτούν παιδιά μεταναστών και σε μερικά από αυτά παιδιά Αθήγανων και Τουρκοκυπρίων, στα οποία διδάσκεται και η μητρική τους γλώσσα. Δύο φορές 50 και να βγάλω δύο σέντ. Ένα ευρώ, μπράβο. Γλυκό, 1,99. Αν και η Κύπρος υπήρξε ανέκαθε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ο τομέας της παιδείας παρέμενε αυστηρά μέσα στα εθνοτικά πλαίσια της κάθε κοινότητας. Σήμερα όλα τα σχολεία φιλοξενούν παιδιά κάθε εθνικότητας. Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα στην οποία η πολιτεία αντέδρασε και προσαρμόστηκε με επιτυχία. Με την πτώση της αμοχώς του το 1571, η Κύπρος περνά πια στα χέρια των Οθωμανών. Η λατινική άρχουσα τάξη ουσιαστικά εξουδετερώνεται. Αντίθετα, οι Οθωμανοί παραχωρούν προνόμια στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία θα αποτελέσει πια το κυρίαρχο χριστιανικό δόγμα. Όπως ήταν επόμενο, μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς, ενισχύεται το μουσουλμανικό στοιχείο με την εγκατάσταση οικογενειών από κάθε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως από την Ανατολία. Η σημερινή τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει τις ρίζες της σε αυτή την περίοδο της ιστορίας. Η Οθωμανική κυριαρχία διήρκεσε περίπου 300 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 1878, οπότε η Κύπρος παραχωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας την προσαρτεί ως αποικία του στέμματος. Το 1960 η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της μετά από ένοπλο αγώνα των Ελληνοκυπρίων ενάντια στους Άγγλους. Ο ένοπλος αγώνας των Ελληνοκυπρίων για την ένωση με την Ελλάδα που προηγήθηκε και η ιδέα της διχοτόμησης που άρχισε να κυριαρχεί σε μερίδα της τουρκοκυπριακής κοινότητας είχε οδηγήσει στην αναπόφευκτη βία. Η λύση της ανεξαρτησίας προέβαλε ως η μόνη εφικτή λύση. Παρά τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας και η τουρκική εισβολή του 1974, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Οι θεσμοί και η λειτουργία του κράτους δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως όλες όμως οι χώρες της Ευρώπης, έτσι και η μικρή Κύπρος των 800 περίπου χιλιάδων κατοίκων βιώνει ένα άνευ προηγουμένου μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της μόνιμης ή προσωρινής μετανάστευσης από τρίτες χώρες, η Κύπρος δέχεται νέες επιδράσεις από πολιτισμούς όχι μόνο γειτονικούς, αλλά και από πολύ μακρινούς.
Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας οδήγησε στην εισαγωγή εργατών από χώρες όπως η Σρι Λάνκα, οι Φιλιππίνες, η Κίνα, η Γεωργία, η Συρία. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολλών μικρών εθνικών κοινοτήτων, οι οποίες έρχονται να προσκοληθούν στις παραδοσιακές εθνικές κοινότητες της Κύπρου και να δημιουργήσουν ένα πολυσύνθετο παζλ. Βέβαια, η κυρίαρχη κουλτούρα είναι πια η δυτική, η οποία τίνει να εξουδετερώσει τις παραδοσιακές τοπικές κουλτούρες. Όμως η ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας, του κεφαλαίου και των ανθρώπων οδηγεί και σε μια πλήρη διαφοροποίηση του συνεκτικού ιστού κάθε κοινωνίας και ειδικότερα των μικρών κοινωνιών όπως αυτής της Κύπρου. Η διαφοροποίηση αυτή είναι εμφανή σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις μέχρι την αλλαγή των ηθών και του τρόπου ζωής. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, μια βουδιστική τελετή στην καρδιά της Λευκωσίας ήταν κάτι το αδιανόητο. Σήμερα όμως αποτελεί και αυτή μέρος της καθημερινότητας. Μιας καθημερινότητας πολύ διαφορετικής από αυτή των προηγούμενων γενεών. Η Κύπρος όμως είναι σήμερα και ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Πλήθος μεγάλων εταιριών από όλο τον κόσμο διατηρούν εδώ τα κεντρικά τους γραφεία. Πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι ευρωπαϊκές. Ένα μεγάλο μέρος τους είναι ρωσικών συμφερόντων και εργοδοτούν μεγάλο αριθμό Κυπρίων και Ρώσων εργαζομένων, οι οποίοι εγκαθίστανται στο νησί με τις οικογένειές τους. Αποτελούν πια μια ιδιαίτερη και πολύ ζωντανή κοινότητα της Κύπρου, που διαθέτει ακόμα και το δικό της ραδιοσταθμό και καλωδιακή τηλεόραση. Η ρωσική επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί και ανέρχεται σήμερα σε μερικές χιλιάδες. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εγκατεστημένη στη Λεμεσό και αποτελούν και αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Πρόκειται για μια από τις πιο δραστήριες κοινότητες της πόλης, η οποία διαθέτει το δικό της Ορθόδοξο Ναό για τις θρησκευτικές της ανάγκες. Δεν είναι λίγοι που αποφασίζουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κύπρο. Οι Σβησσένοι Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι, Ειδή Σβησσένοι... Ραμπά Μπούζια Μαρία. Κρόη Μαρία, πίσω. Ραμπούζι Δημήτρη. Ραμπά Μπούζια Εκατερίνα. Η πολύπλευρη ανάπτυξη της ρωσικής κοινότητας δεν θα μπορούσε να μην επεκταθεί και στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η κοινότητα συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την ήδη πλούσια πολιτιστική ζωή της Κύπρου. Η Κύπρος για ακόμα μια φορά στην ιστορία της διαδραματίζει το ρόλο της ως ηγέθυρα των πολιτισμών, με το πολυπολιτισμικό της παζλ να αποτελείται από δεκάδες μικρά κομματάκια. Ιστορικές κοινότητες, επιχειρηματίες, μετανάστες και ξένους εργάτες από κάθε γωνιά της γης. Αν κοντά σε όλα αυτά προσθεθούν και μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως ο τουρισμός, που φέρνει κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους τουρίστες, τους κοινοτικούς εργαζόμενους που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο, το μεγάλο αριθμό μεικτών γάμων και τις κοινότητες των ξένων φοιτητών, το παζλ αυτό γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Ένα παζλ όπου οι παραδοσιακές κυπριακές και οι νέες, μέχρι πρόσφατα εντελώς άγνωστες κουλτούρες, ψάχνουν ακόμα τον τρόπο να συνυπάρξουν η μια πλάι στην άλλη, η μια μαζί με την άλλη, η μια μέσα από την άλλη. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, μόλις έχει αρχίσει. Το ζητούμενο είναι εκείνη η φόρμουλα που θα οδηγήσει στην αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Οι μεν θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τους θεσμούς και τα ήθη της χώρας που τους φιλοξενεί και οι δε να αντιληφθούν ότι το μέλλον τους και των παιδιών τους εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από το σεβασμό που θα επιδείξουν σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν δεν πέντε σαν και πίνα κι 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 αν δεν πέντε σαν και πίνα